τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ισιωτική Κόρα. Μανώλη, τα μάτια είναι από πάνω, η δρόμη είναι ανοιχτή, αγόρι μου. Η δρόμη είναι ανοιχτή. Ρε Μανώλη, ήρθαμε από την Κρήτη να κάτσουμε, πάει μόλις 11. Ονομάζομαι Μόσχου Άννα, ταμείας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς. Εδώ όμως βρίσκομαι με μια δεύτερη ιδιότητα που τη θεωρώ σημαντικότερη. Είμαι κτηνοτρόφος και εργαζόμενη στον πρωτογενή τομέα. Μέσα από αυτόν τον ξεσηκωμό θέλω να επισημάνω τον ρόλο και τη συμμετοχή των γυναικών της Επίδρου στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Ένα μεγάλο μέρος της στηρίζεται στα χέρια των γυναικών. Ναι, είμαστε εμείς οι γυναίκες που όλα αυτά τα χρόνια αποδεχτήκαμε εργασία άνευ αποδοχών με ανοιχτό ωράριο, Σαββατοκύριακα, γιορτές, 365 μέρες το χρόνο. Αποδεχτήκαμε το σκληρό τρόπο ζωής της επαρχίας, την κούραση, καμιά φορά και την απομόνωση. Αλλά τίποτα από αυτά δεν μας λύγησαν. Εξακολουθούμε να αγαπάμε την εργασία που κάνουμε και νομίζω το κράτουμε με επιτυχία. Εμείς είμαστε οι γυναίκες της Υπαίθρου που κάθε φορά που λυγίζατε ήμασταν δίπλα σας και με ένα ελαφρύ χτύπημα στην πλάτη σας δίναμε δύναμη για να συνεχίσετε την εργασία λέγοντάς σας πως η κούραση είναι η γλυκιά και ο μόχθος αποζημιώνεται την περίοδο της οικομητής. Όπως όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμασταν δίπλα σας ως αφανείς ήρωες, έτσι και τώρα μαζί σας τα δύσκολα. Δεχόμαστε έναν άδικο πόλεμο και από τα μέσα και από άλλες κοινωνικές ομάδες. Μας παρουσιάζουν ως κοροδιαφυγάδες, αγρότες του καναπέ, μπαταχτζίδες, ελίτ της χώρας. Προσκαλώ λοιπόν όλους αυτούς στην ακριτική Καστοριά που μας αφισβητούν από τη μια, από την άλλη όμως γεύονται και απολαμβάνουν τα προϊόντα μας. Να νιώσουν το μόχθο, την κόπωση για την παραγωγή των αγαθών μας. Να αντιληφθούν τη σκληρή εργασία των μικρών αγροτών και κτηνοτρόφων, των γυναικών και όλων των μελών της οικογένειας. Γιατί ο πυρήνας της επαρχίας είναι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Για μας τους κατοίκους των μικρών οικισμών, η ενασχόλησή μας με τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι η μόνη μας διέξοδο. Αν ψηφιστούν τα νέα μέτρα για ασφαλιστικό και φορολογικό, στραγγαλίζουν την επαρχία. Αν ξεκλειδιστεί η ελληνική Ήπεθρος, θα περάσουν πολλά χρόνια για να ξαναζωντανεύσει. Έφτασε η ώρα λοιπόν να απαιτήσουμε ως γυναίκες την αναγνώριση στην εργασία μας, του ρόλου μας σε κάθε μονάδα παραγωγής. Η εργασία μας στον πρωτογενή τομέα δεν είναι μόνο απασχόληση, αλλά δημιουργία. Πόσο υποτιμητικό είναι για μας τους Έλληνες να μην παράγουμε την τροφή μας. Από τα πρόστιμα που εισπράταμε τη δεκαετία του 90 για τις υπερβάσεις των ποσοστώσεων στο γάλα, φτάσαμε στο σημείο σήμερα να εισάγουμε γάλα για τα παιδιά μας και πόσα άλλα προϊόντα. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Πρέπει να υπερασπιστούμε το επάγγελμά μας και τα αγαθά μας. Και μάλιστα σε μια στιγμή που ο Έλληνας καταναλωτής προτιμάει και αγοράζει τα ελληνικά προϊόντα. Η στήριξη των καταναλωτών και εδώ και στο εξωτερικό πρέπει να μας οπλίσει με δύναμη και αγωνιστικότητα. Να μας αφήσουν ήσυχους να κάνουμε αυτό που τόσα χρόνια κάναμε. Να παράγουμε τροφή για την Ελλάδα. Πρέπει όλοι να καταλάβουν και κυβερνητικοί και Ευρωπαίοι ότι η κυνηγήριος δύναμη της ελληνικής οικονομίας είναι ο πρωτογενής τομέας. Ήρθε η ώρα να στυλώσουμε τα πόδια, να ορθώσουμε ανάστημα και να τραβήξουμε κόκκινη γραμμή. Να φωνάξουμε ότι δεν οπισθοχωρούμε. Η σύγκρουση είναι μοιραία με όλους αυτούς που μας κουνάνε επιτακτικά το δάχτυλο απαιτώντας από εμάς να αποχωρήσουμε από την παραγωγή. Να εγκαταλείψουμε τα χωριά μας. Θα κλείσω με μία φράση που είπε μία γυναίκα μάνα στο πολεμιστή γιο της. Ήταν ή επιτάς. Είμαι την ασπίδα ή πάνω σε αυτήν. Καλό αγώνα! Μπράβο!
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μόσχου. Επόμενος στο βήμα είναι ο Τζορτζάκης ο Γιώργος από το συντονιστικό Κρήτης.